Γεια σας. Σε αυτό το 18ο μάθημα θα δούμε κάποιες τους ορισμούς συναρτήσεων και θα συνεχίσουμε κάποιες έννοιες συναρτήσεων. Θέλω να σας θυμηθούμε λίγο το σύνολο α. Τα είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα και το σύνολο β. Και ας υποθέσουμε ότι στο σύνολο α έχουμε τους αριθμούς 1, 2 και 3. Και στο σύνολο β έχει τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Τι είναι η συνάρτηση, τον ορισμό της συνάρτησης θα δώσουμε τώρα. Για παράδειγμα, μας δίνουν τη συνάρτηση ψ ίσον 2χ, 2 επί χ. Για να υποθέσουμε ότι το χ είναι αυτό εδώ το σύνολο και το ψ είναι αυτό εδώ το σύνολο. Αν βάλω όπου χ το 1, θα μου δώσει ψ ίσον 2 επί 1, 2. Αν βάλω όπου χ το 2, θα μου δώσει ψ ίσον 4. Και αν βάλω όπου χ το 3, θα μου δώσει ψ ίσον 6. Παρατηρήστε ότι από εδώ δεν έμεινε καμία καινή τιμή. Ενώ εδώ πέρα μείνανε καινές το 1 και το 5. Όμως βλέπουμε ακόμα ότι το 1 πήγε μόνο σε μία τιμή απέναντι. Το 2 μόνο σε μία τιμή απέναντι. Το 3 μόνο σε μία τιμή απέναντι. Επομένως, ποιος είναι ο ορισμός συνάρτησης. Συνάρτηση ονομάζουν μία διαδικασία ή κανόνας κατά την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου α, κάθε στοιχείο του συνόλου α, βλέπετε δεν μείνανε κενά, αντιστοιχίζεται σε ένα και μόνο στοιχείο του συνόλου β. Αν για παράδειγμα το σύνολο, από το σύνολο α το 2 πήγαινε και στο 4 και στο 5, αυτό θα ήταν λάθος, δεν θα ήταν συνάρτηση. Ή όπως αν η τιμή 3 έμενε καινή, πάλι θα ήταν λάθος, δεν θα ήταν συνάρτηση. Γιατί είπαμε ότι κάθε στοιχείο του συνόλου α πρέπει να πηγαίνει σε ένα, πρέπει να αντιστοιχίζεται σε ένα στοιχείο του συνόλου β. Όμως, δεν υπάρχει πρόβλημα το 2 και το 3 να πηγαίνουν στην ίδια τιμή. Δηλαδή, δύο διαφορετικές τιμές του συνόλου α να καταλήγουν στην ίδια τιμή. Θα μπορούσε να γίνεται και αυτό. Πάμε να δούμε πώς ορίζουμε μια συνάρτηση. Εσείς έχετε δει μέχρι τώρα, τη συνάρτηση τη γράφετε πάντα έτσι. Ψ ίσον 2χ, ψ ίσον κάτι χ ή ψ ίσον κάτι χ και έναν άλλο αριθμό α, χ και β, όπως είχατε μάθει το γυμνάσιο. Είτε μπορώ να το παρουσιάσω σαν ψ ίσον κάτι, είτε μπορώ να το γράψω και έτσι, f του χ ίσον 2χ. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Προτιμάμε πλέον στη μεγαλύτερη τάξη, την πρώτη λυκείου εδώ πέρα, να το γράφουμε σαν f του χ. Τώρα, το σύνολο χ, όπως είναι εδώ στο σχήμα μας, ή το σύνολο α, όπως άλλες προτιμάτε, το ονομάζουμε σαν πεδίο ορισμού. Αυτό είναι το πεδίο ορισμού της συνάρτησής μου. Ενώ αυτό εδώ πέρα είναι το σύνολο τιμών της συνάρτησής μου. Τι σημαίνει πεδίο ορισμού? Πεδίο ορισμού σημαίνει ότι εδώ πέρα δεν μπορώ να έχω οποιαδήποτε τιμή στο σύνολο α. Θα πρέπει να προσέχω ποιες τιμές θα πρέπει να έχω. Τι είπαμε αρχικά? Είπαμε ότι κάθε στοιχείο του συνόλου α. Αν για παράδειγμα εμένα μου δίνανε τη συνάρτηση f του χ ίσον 2 δια χ και εγώ εδώ μέσα είχα το 0, το 0 δεν μπορεί να αντιστοιχίσει σε κάποια τιμή απέναντι, γιατί δεν μπορεί να μηδενιστεί παρονομαστής. Επομένως, το πεδίο ορισμού μου θα πρέπει να έχει όλες τις τιμές εκτός από το 0. Δεν πρέπει να υπάρχει. Αντίστοιχα, το σύνολο τιμών είναι τα αποτελέσματα που δίνει η συνάρτηση. Στο σύνολο τιμών θα μπορούν να υπάρχουν και κάποιοι αριθμοί μέσα οι οποίοι δεν ανήκουν στη συνάρτηση μέσα, όπως για παράδειγμα είναι το 1 και το 5. Να δούμε τι χρειάζεται για να μπορέσουμε να περιγράψουμε πλήρως μια συνάρτηση. Με βάση αυτά που είπαμε. Για να μπορέσουμε να περιγράψουμε πλήρως μια συνάρτηση, πρέπει να γνωρίζουμε πρώτον τον τύπο της συνάρτησης. Δηλαδή, το f του χ για παράδειγμα, ίσον 2χ, όπως είδαμε και στην προηγούμενη άσκηση, αυτός είναι ο τύπος συνάρτησης. Δεύτερον, το πεδίο ορισμού. Δηλαδή, για ποιες τιμές του χ ορίζεται αυτή η συνάρτηση. Και τρίτον, το σύνολο τιμών. Δηλαδή, τα αποτελέσματα που μας βγάζει αυτή η συνάρτηση. Πολλές φορές θα το δείτε και έτσι. F του 0, συν άπειρο στο R. Αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση F έχει το πεδίο ορισμού όλους τους θετικούς αριθμούς και το 0 μέσα και σαν σύνολο τιμών βγάζει αποτελέσματα σε όλο το R. Πάμε να δούμε λίγο το πεδίο ορισμού, την έννοια πεδίο ορισμού που είπαμε. Αυτό εδώ πέρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα μας απασχολήσει πολύ και στο μέλλον. Τα πεδία ορισμού μέχρι στιγμής, αυτά που γνωρίζετε, είναι δύο. Δηλαδή, μια συνάρτηση θα έχει πρόβλημα όταν έχω παρονομαστή ή όταν έχω ρίζα. Πιο συγκεκριμένα,
Είπαμε στην αρχή ότι αν μου δώσουν αυτό εδώ πέρα, το 2 προς χ, σαν συνάρτηση, έχω πρόβλημα όταν το χ είναι 0. Άρα το πεδίο ορισμού της f του χ ίσον 2 προς χ είναι αφ, θα το πούμε, είναι όλο το r εκτός από το 0. Με λίγα λόγια, όταν έχω παρονομαστή, το πεδίο ορισμού μου είναι όλο το r εκτός από την τιμή που μηδενίζει ο παρονομαστής. Δεύτερο πρόβλημα όταν έχω μία συνάρτηση για το πεδίο ορισμού μου είναι όταν έχω μία ρίζα. Ρίζα, για παράδειγμα, 2 χ συν 4. Ξέρουμε ότι αυτό το υπόριζο μέσα πρέπει να είναι πάντα θετικό. Δηλαδή θα πρέπει να έχω ρίζα και αυτός που είναι εδώ μέσα πάντα να είναι θετικός. Επομένως, τι πρέπει να ισχύει εδώ πέρα για το πεδίο ορισμού μου? Πρέπει αυτό το υπόριζο εδώ μέσα, το 2 χ και 4, να είναι μεγαλύτερο ίσο του 0. Άλλη σε αυτή την ανίσωση, 2 χ μεγαλύτερο ίσο του μείον 4, χ μεγαλύτερο ίσο του μείον 4 δεύτερα. Δηλαδή χ μεγαλύτερο ίσο του μείον 2. Παρατηρώ ότι το πεδίο ορισμού μου είναι όλες οι τιμές του χ που είναι μεγαλύτερες του μείον 2. Πώς θα το γράφα το πεδίο ορισμού? Αφ, το πεδίο ορισμού δηλαδή της συνάρτησης F, είναι από το μείον 2 και το μείον 2 μέσα, γιατί βλέπετε το ίσο, μέχρι το συνάπειρο. Πάμε να δούμε λίγο και πιο σύνθετη. Να έχει δηλαδή μέσα και ρίζες και παρονομάστη. Και ας δούμε αυτήν εδώ. F του χ ίσον 1 προς χ μείον 2 συν ρίζα χ μείον 1. Και μου ζητάνε να βρω ποιο είναι το πεδίο ορισμού αυτής της συνάρτησης. Έχω δύο. Έχω και παρονομαστή και ρίζα. Δουλεύοντας όπως και πριν, πρέπει αρχικά το χ μείον 2 να μην κάνει 0 και το χ μείον 1 να είναι μεγαλύτερο του 0. Ό,τι είπαμε και πριν δηλαδή. Λύνω αυτήν εδώ την χ διάφορο του 2 και λύνω και την ανίσωση δίπλα, χ μεγαλύτερο ίσο του 1. Καλό είναι τώρα εδώ πέρα, επειδή έχω δύο λύσεις, να κάνω μια συναλήθευση, έναν άξονα δηλαδή των αριθμών, να βάλω τους αριθμούς το 1 και το 2 μέσα. Αν θυμηθείτε από το κεφάλαιο 1, όταν έχω και ίσο, βάζω στο διάγραμμα πάνω στη γραμμή των αξών, βάζω γεμάτη τελεία. Σημαίνει ότι δεν έχουμε την τιμή 1. Ενώ εδώ πέρα που έχω διάφορο, ή αν είχα και το μεγαλύτερο, θα βάζω κούφιο, δαχτυλίδι. Λοιπόν, έχουμε χ μεγαλύτερο ίσο του 1, αλλά το χ να μην πιάνει την τιμή 2. Επομένως, αυτό αλλάζει και γίνεται κάπως έτσι. Χ μεγαλύτερο του 1 φτάνει στο 2, το 2 δεν το δέχεται και συνεχίζει. Άρα, ποιο είναι το πεδίο ορισμού μου της συνάρτησης? Είναι από το 1 μέχρι το 2, κλειστό 1, ανοιχτό 2, ένωση 2, συνάπειρο. Βλέπετε ότι έχω βάλει ανοιχτό στο 2, που σημαίνει ότι την τιμή 2 δεν τη δέχομαι. Αυτά λοιπόν με τις συναρτήσεις, τον ορισμό της συνάρτησης και το πεδίο ορισμού. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε κάποιες ασκήσεις και εφαρμογές πάνω στις συναρτήσεις.